Αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας μεταφέρουμε σε εσά στους αντιπροσώπους του 18ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΕΔΟΝ θερμούς, τους πιο θερμούς χαιρετισμού από τους νεολαίους κομμουνιστές στην Ελλάδα. Με την ευκαιρία της παρουσίας μας εδώ θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στα παιδιά των εργατικών και λαϊκών οικογενειών σε όλη την Κύπρο. Να επαναλάβουμε για μία ακόμα φορά τη θέση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, με μία και μόνη κυριαρχία και διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύματα, κοινή πατρίδα Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων, χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες, με το λαό κύριο στον τόπο του. Στεκόμαστε στο πλάι της πάλης σας, της πάλης του κυπριακού λαού και των παιδιών του, για να ανοίξει ο δρόμος για τη λύση του κυπριακού προβλήματος που θα ακυρώνει τις συνέπειες της εισβολής, της κατοχής, που θα αποκλεί νέες νομοσπονδιακές και διχοτομικές περιπέτειες. Συντρόφισσες και σύντροφοι, επιτρέψτε μου σε αυτόν τον ολιγόλεπτο χαιρετισμό να σταθώ ιδιαίτερα σε ένα θέμα. Οι εξελίξεις στην γειτονιά μας αλλά και διεθνώ μυρίζουν μπαρούτι. Τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος δεν μπορούν να αφήνουν αδιάφοροι ούτε την ελληνική, μα ούτε και την κυπριακή νεολαία. Η επέμβαση στη Συρία από τι ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τουρκία και άλλε μοναρχίε του κόλπου, που εκτιλήσεται από το 2011. Η στρατιωτική επέμβαση τη Ρωσία από τον περασμένο Σεπτέμβρη. Η μετατροπή τη θάλασσα τη Μεσογείου σε θάλασσα νεκρών προσφυγόπουλων. Η αντιπαράθεση Ρωσία-Τουρκία μετά την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφου. Η στήριξη τη Τουρκία από το ΝΑΤΟ με αποστολή πολεμικών πλοίων αεροσκαφών της Συμμαχίας, οι πολύ νεκρες εγκληματικέ επιθέσεις όπως αυτή στον Παρίσι, όλα αυτά σηματοδοτούν την παραπέρα όξυνση των ενδοεμπεριλιστικών ανταγωνισμών και ο κίνδυνος να πνιγεί περαιτέρω η Ανατολική Μεσόγειο στο αίμα είναι πλέον πολύ μεγάλος. Στην ευρύτερη περιοχή συγκρούονται οι κέντρα, δυνάμεις για τον έλεγχο, το ξαναμίρασμα εδάφων και αγορών ενεργειακών και πλουτοπαραγωγικών πηγών και δρόμων μεταφορά εμπορευμάτων. Η αστική τάξη κάθε χώρα μπλέκεται σε αυτόν τον διαρκή ανταγωνισμό ανάλογα με τα συμφέροντά τη και ανάλογα με την οικονομική, πολιτική, στρατιωτική τη δύναμη. Εμπλοκή που οξύνθηκε ιδιαίτερα μετά τι συνθήκε παγκόσμια καπιταλιστική οικονομική κρίση. Η μήτρα του καπιταλισμού είναι αυτή που γεννά κρίσει, πολέμου, προσφυγιά για του πολλού, για να κερδίζουν τελικά οι λίγοι εκμεταλλευτέ. Στη χώρα μας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, παράλληλα με τον πόλεμο που έχει κηρύξει το εσωτερικό απέναντι στο λαό, με το τρίτο μνημόνιο, το ασφαλιστικό, τη νέα φοροαφέμαξη, ακολουθεί τον πάρα πολύ επικίνδυνο δρόμο των προηγούμενων κυβερνήσεων και στην εξωτερική πολιτική. Υπηρετεί ξανά και αυτή τι επιδιώξει τη ελληνική αστική τάξη για την αναβάθμιση τη θέση τη στην περιοχή. Συμμετέχει και αυτή στις προετοιμασίες του πολέμου, ιδιαίτερα μέσω διευκολύνσεων με τη βάση της Σούδας, ενώ προτείνει και, νέ, και δημιουργία νέας βάσης στο Αιγαίο. Την ίδια στιγμή, όπως και σε άλλες χώρες, γίνεται προσπάθεια από το σύστημα να δηλητηριάσουν την νεολαία, της νέες γενιές, με την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, ώστε μετά να συρθεί και πιο εύκολα στη σφαγή για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομήλων. Οι εξελίξει, πιστεύουμε ακράδαντα, δείχνουν ξεκάθαρα το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ, των κυβερνήσεων και των κομμάτων που τα στηρίζουν. Δείχνουν ότι οι λαοί δεν έχουν κανένα συμφέρον από τη συμμετοχή των χωρών του σε αυτού. Γι' αυτό και βροντοφωνάζουμε καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή στου επικίνδυνου υπερελιστικού σχεδιασμού. Με πίστη στι αρχέ του προλεταριακού διεθνισμού και τη διεθνιστική αλληλεγγύη, προσπαθούμε να βρισκόμαστε με του λαού και τι νεολαίε που δοκιμάζονται από την πολιτική των μονοπωλίων και των υπερελιστικών επεμβάσεων. Η κοινή δράση ενάντια στον καπιταλισμό, που βρίσκεται πλέον στο ανώτερο του στάδιο τον υπεριαλισμό, έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Πολύ περισσότερο σήμερα, με όλε αυτέ τι επικίνδυνε εξελίξει στη γειτονιά μα, είναι αναγκαία η ανάπτυξη βαθιά ταξική φιλία και αλληλεγγύη των λαών τη Ελλάδα, της Κύπρου, της Τουρκίας, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Οι νέοι των χωρών μας μπορούν να είναι μια μαχητική δύναμη που θα δυναμώσουν με την πάλη τους και δεν πρέπει να επιτρέψουν σε καμία περίπτωση να συνεχίσουν το αίμα τους στους υπεριαλιστικούς πολέμους που ετοιμάζονται. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πριν λίγες μέρες έκλεισε ένας χρόνος από το 11ο συνέδριο της ΚΝΕ, που είχε σαν σύνθημα πρωτοπόρα νεολαία του ΚΚΕ μαχητικά στο δρόμο για το σοσιαλιστικό αύριο, χωρίς κρίσεις, χωρίς πολέμους, χωρίς εκμετάλλευση. Οι στόχοι που βάλαμε είναι ιδιαίτερα υψηλοί και απαιτητικοί, καθώς το 2018, χρονιά διεξαγωγής του 12ου συνεδρίου της ΚΝΕ, είναι και χρονιά συμπλήρωσης των 100 χρόνων ζωής, δράσης και θυσιών του ΚΚΕ, αλλά και αγώνων 50 χρόνων αγώνων της ΚΝΕ. Σίγουρα για όλους μας και για εμάς και για εσάς, για όλους τους λαούς υπάρχουν δυσκολίες και εμπόδια. Όμως πιστεύουμε ότι ο σημερινός συσχετισμός δεν μπορεί και δεν θα είναι αναλύωτος. Δίνουμε λοιπόν στην πάλι προοπτική. Αναδεικνύουμε τις πραγματικές δυνατότητες που έχει σήμερα η κοινωνία του 21ου αιώνα με βάση το πλούτο που βγαίνει το, με το μόχθο, το αίμα, τα χέρια και το μυαλό τη εργατική τάξη και των λαϊκών στρωμάτων όλου του κόσμου. Η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση είναι αυτή για μια άλλη κοινωνία. Για την κοινωνία τη πραγματική ελευθερία, του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Και αυτή την εξέλιξη δεν μπορεί τίποτα και κανένα να τη σταματήσει. Οι νέοι και οι νέε, τι μεγάλε μάχε που έχουμε μπροστά, αυτέ τι μάχε δεν τι έχουμε δώσει ακόμα. Με αυτέ τι σκέψει. Θέλουμε να ευχηθούμε, σαν Κεντρικό Συμβούλιο, κάθε επιτυχία στι εργασίε του 18ου Παγκύπριου Συνεδρίου τη ΕΔΟΝ και οι αποφάσει του να αποτελέσουν πραγματικά όπλο στην πάλη τη νεολαία τη Κύπρου για τη ζωή που τη αξίζει. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή δύναμη με νέου αγώνε.